Και αύριο θα σας πω περισσότερο. Παπάδες, νομίζω ότι θα συγκεκριθούν
Πορτοκαλά βάζε πενιντάρικο. Τι γέρο, στους πλούτα από την ίδια. Εντάξει, εντάξει, έτσι. Αν δεν είχα λίγο τη θέση. Αλλά με τη μείωση της ζήτησης, η ελεύθερη αγορά θα κάνει το πράγμα μας και θα ισορροπήσουμε. Τώρα που θα αναλάβει τα υπουργεία του Δούνο του και Επίτροπη της Τρόικας, όλα θα σώσουν. Τέρμα η ασυνοσύνη, τίποτα. Το που σου λέω εγώ. Ο Πόντορος γύρισε. Όχι, κύριε Παναγιώτη, δεν γύρισε ακόμα. Αλλά, Λευτεράκη, να δω τι θα τσονίζει η κυρά σου τώρα που θα κόψουν για τα πεκουρικά. Με το ζόρι να μην τρώει στο τέλος, θα τίναξε αφεντά.
Ενώ κύριε, όταν υπήρχε πανατολικό μπλοκ, υπήρχε προστασία των εργαζομένων. Μάλιστα, προστασία των εργαζομένων. Δηλαδή, τον μπλοκ των ανατολικών προστάτευε τους εργαζόμενους και η Δύση που έλειπαν από την Ανατολή. Σαν που μιλάτε μπορεί τώρα, μπορεί. Τι Ανατολή και Δύση μπορεί, τι Αμερική και Ρωσία μπορεί. Πρέπει εδώ είναι Ελλάδα, ρε, είμαστε μια ζωή στο Παναγία Βόηκα. Και το γόμαστε και στα σπίτια. Αλλά βλέπεις, δεν έχουμε μια άλλο. Εμένα είναι ένα γουάρκα, αφηγός κράτους, θα σας έλεγα τι θα γινόταν. Να τους βάλω όμως στη θέση του. Να καθυποτάξω στους αριστερούς, στους αναρχικούς. Όχι εδώ, ρε, να διαλύσεις τους φασίστες. Αυτοί προκαλούνε. Ρε, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους τώρα, ρε. Όλοι τα έχουμε κάνει σκατά. Ρε, με κάνετε με ένα ψυχοκράτη. Με κάνατε. Σε κάνουμε. Σε κάνουμε. Είναι αρχηγός τώρα. Εμείς. Ακούστε λοιπόν, δεν χρειάζεται να φωνάσω. Νόμος, ένας και μοναδικός. Όποιος βουβάρει και έδινε. Δηλαδή, όποιος φοροκλέβει, λέει χρήματα του δημοσίου, χρησιμοποιεί τη θέση του τη δημόσια για παράνομο πλουτισμό, καθαρίζεται. Είναι δημόσιο πρόσωπο, καθαρίζεται και δημιουργούνται τα πάντα. Τα πάντα δημιουργούνται. Δεν είναι για περιμένουμε να τελειώσουν οι δίκες και παραμύθια. Τίποτα. Είσαι ιδιώτης και κλέβεις κύριε. Φοροκλέβεις, δεν είσαι συνεπής. Έπληξες, καθάρισες, κύριε μέσα. Είσαι εργαζόμενος και ρουφάρι. Τι ρουφάρι, ρε! Εσύ κλέψε τη συναντέλα που σου, ρε! Και θα και δικαιώματα και απεργίες. Έχεις και δικαιώματα τον πατέρα! Φοδωρέ, οι εργαζόμενοι αμήνονται επιθέμενοι στο κεφάλαιο. Οι εργοδότες αμήνονται επιθέμενοι σαν γόσο, σαν και εσάς. Δηλαδή, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, όλοι αλληλοαμήνονται, αλληλοεπιθέμενοι. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου θα μας δώσουν για να μην το κέψουμε. Ε, πάρτε το χαμπάρι. Αυτοί θα μας το κέψουν, θα μας ξεπατώσουν. Αρέσει. Δηλαδή, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, ή θα σωθούμε το κέφοντας, ή θα καταστραφούμε το κέφοντας. Η εκδόρυνση δεν τη γλιτώνουμε με τίποτα. Και σκέφτομαι ρε παιδί μου την ηγεσιακή καταστροφή, την κατοχή ρε, τη χούντα. Έλα ρε Έλα, σκέφτομαι τη λιακάδα ρε μετά τη θύελα. Αυτό σκέφτομαι ρε, τότε που προσπαθούσαν όλοι να συνέλθουν, να ζήσουν, να προσπαθήσουν να συνεργαστούν, να προοδεύσουν, να βλέπανε μια σπίθα φως ρε και θέλανε να πάνε εκεί να την κάνουν φωτιά, να ζεσταθούν, να προοδεύσουν την πατρίδα του. Αυτά είναι λόγια του αέρα. Εδώ κύριε υπάρχει η κυριαρχία του φιλελεύθερου μοντέλου. Αλλά υπάρχει και το παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης, το ξεχνάμε. Τρομερό παράδειγμα. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Ας τα ρε και μην τα βάλουμε. Ας τα ρε. Ναι ρε, κατοχή, πίνερ, σκοτάδι, μπότα, εκτελέσεις ακόμα, αλλά και ελπίδα, ελπίδα και το κυριότερο. Συνεργασία, αλληλοϋποστήριξη, να ψήσουμε κανονικά λέει, για να προοδεύσουμε, να ελευθερωθούμε, να προοδεύσουμε. Φοβερέ, τότε ήταν άλλες εποχές. Εδώ η πρωτοκρατία φοροκλέβει, αυτή να πληρώσει. Α, ναι, ενώ αυτοί που δεν δουλεύουν, να πουλάνε. Οι απεργίες και οι εργατοπατέρες λένε που δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα και οικονομική πρόοδος. Η απιστία φταίει όλο. Ποιος φταίει, ποιο κεφάλαιο φταίει στον παραγωγό μωρέ που μεταΐζει εμένα σαν μια πατάτα γεμάτη σακάκι. Ποιος παραγωγός φταίει στις εταιρείες που πάρε τις τιμές των λιπασμάτων στα ύψη μωρέ. Τη σέρβις της γης μωρέ, τι της κάναμε εμείς. Φήματα όλη της διαφήμισης. Πάρτε ωραίο καραφλέξ. Κρατήστε με αυτό, το ξεπατώνει όλα, δεν ξέρω να μου τρώνει τίποτα. Δεν χρειάζεται να ξεκοταλίζεις χαρούμε με δύο και φάεις η χαράκι μετά. Έβρεξε, πλημμύρισε, πνίγηκε. Δεν πειράζει ρε παιδιά, παίζεσαι τα ρέματα, συμμετοστρώστε τις αμπλές. Τι συμμετοστρώστε, τι είστε, τι δεν πάει στον διάλογο, τι πιστεύετε τις αμπλές. Δεν χρειάζεται τίποτα, σκούπι.
σκουπίδια. Παντού ρε στη θάλασσα, ρε στη θάλασσα, ρε κοράλι, η θάλασσα, ρε χαλκούτα, όλο κύριε. Θα καθίσουμε να διαχειριστούμε τα σκουπίδια τώρα. Η αδιαφορία και το όχα δεν φταίει, ρε, καταλάβετε το, ρε. Αλλά, πού μυαλό, πού μυαλό. Κι πού, κι πού μυαλό, το δωρε σου τα φύλλα. Θα αναλάβουν εδώ πέρα, κάτω που ξέρει και θα μας τρώσουν. Ακού παιδάκι μου, θα είναι συμβολικά μας πάλι. Ας μην πω καλύτερα που πάλι. Θα αναλάβουν οι ξένοι και θα έχουν όλα πάντη. Γεια σας, νομίγιλοι. Ω, καλώς τον κύριο Μάτς Μάρκα. Κύριε Ιουλάρη, πείτε και στους κυρίους περί των οικονομικών τι μένει γενέστε, χωρίς. Καλώς τον κύριο Λονδάρη. Η εφημερίδα σας. Όλο αποκλειστικότητες και βαθιές αναλύσεις κάνει. Τα άρθρα σας. Εξαιρετικά. Μάλλον, ο μισογράφος κανείς κύριε. Τα νέα, όπως τα ξέρετε, όπως τα έχουμε καταλάβει. Πάλι σήμερα συνεδριάζει, Μέρκελ, Μπαρόζο και Ολάν. Πιθανόν και η κυρία Λαγκάρη. Για το γνωστό χρηματοπιστωτικό πρόβλημα στην Ευρωζώνη. Η κυβερνομανία του Λουλουτού και οι ανασφάλειες στα αποθεματικά των τραπεζών έχουν κάνει έλλειψη στην αγορά. Το πετρέλαιο ανεβαίνει, οι τιμές ανεβαίνουν. Τα εισοδήματα των εργαζομένων έχουν πληθυστεί. Η σωτηρία των νομισμάτων δεν μπορεί να ηρεμήσει πουθενά. Ο ΝΑΤΑ ανεβαίνει. Κοντά ο ζώος, ισορροπή. Κοντά έχει πληθυστεί. Και όλα αυτά γίνονται αυτομάτως. Άνθρωποι δεν επηρεάζουν τίποτα. Εκείνη η σοφή που είπες, τίποτα, μπήκε. Βέβαια, πρέπει να σας πω, υπάρχει και το παράδειγμα της Αργεντινής, όπου εκεί μετά την καταστροφή, την κατάρρευση, την πείνα, τις επιθέσεις σε τράπεζες και σε ελεκτροδανειστήρια, το πράγμα ήρθε και ηρέμησε. Θα μου πείτε όμως, η μεσαία τάξη αφανίστηκε. Περιουσίες πουλήθηκαν για ένα κομμάτι ψωμί που λέει ο λόγος. Αλλά το πράγμα ηρέμησε. Οι αριθμοί απέκτησαν θετικό πρόσημο. Βέβαια, βέβαια. Οι αριθμοί ευημερούν και ο λαός βογκάει. Βέβαια, εύκολα, βέβαια. Είχε βοήθεια από το μου και υπέστη και ζητάνε. Γι' αυτό είναι το. Α, να σας πω και κάτι άλλο για την Αργεντινή. Ξέρετε, εκεί είχε καταφύγει από τότε ο γιατρός του Κίτλερ, αυτός ο γνωστός ο Μέντελ. Αυτός που έκανε διάφορα βιολογικά πειράματα για να επιτύχει να παράγουν ομοιόμορφους ανθρώπους. Υπάρχει λοιπόν τώρα στην Αργεντινή μια περιοχή που γεννείται άνθρωποι ήδη, ολόιδη, λες και είναι λίμνη. Δεν θα φτιάξετε τα στρατιωτικές μηχανές δικά τους. Πες το ψέματα. Α, πες το ψέματα. Πες το ψέματα, παιδάκι μου. Αυτή ρε, αυτή είναι η καλή να αναστήσουμε Κύπρο. Μπορεί να τους βέβαια πως κάνουν μέσα στην Ευρωζώνη για να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία. Καλά. Καλά να ψάχνουμε. Αφού το δεύτερο είναι μυαλό, καλά να ψάχνουμε. Άντε, Χριστιανέ, ακόμα δεν τέλειωσε το τάδι. Α, συγγνώμη. Έχει το σου αρέ. Να, το λέμε. Αναλύσει. Βαθιστό, βαθιστό, χαστές. Να, Μαριό μου, εδώ με την κύριο Λονάρο, βάζατε τα πράγματα στη θέση τους. Τραβά μου, ρε, να πάρουν τη δοκιμά, γιατί αυτό που έφερε δεν κάνει ούτε για έμπλαστο. Και να περάσεις να ειδοποιήσεις το τεχνικό, ότι η δεύτερη πάει δεφυλίσιο δεν λειτουργεί. Να πάρεις άλλη τηλεόραση. Γιατί είναι από τον κύριο Καλαθρό. Είπε ότι είναι πολυτελεία. Ξεφύλα είναι. Και επειδή δεν το θέλω, και κοίτα να δεις, το κοιμά τον έρευσε αυτόν τον ανθρώπ. Δεν τρώει ψωμί ο σκύλος. Τηλεόραση χάει το κινήσιο διαθέταμα και το κοιμά στο σκύλο. Και εγώ ψάχνω να πω τι έγινε. Ρε, θα μας παραγεί ο Θεός. Δεν τι θα, που μας είδε και μας πήρε και μας σήκωσε δηλαδή τώρα. Ρε μάθαμε στο σπατάλι μέχρι και το σκύλο. Και έτσι τον κοπρί που δεν τρώει το ψωμί, ρε. Δεν τι μας. Έτσι ο κοπρί που κάπου κομπανίσε. Ωραία. Ο καπιταλισμός στηρίζεται στην πλαστή κατανάλωση. Μόνο η άμεση κάλυψη των ανακών χρειάζεται. Όπα εγώ, από τη μία άκρη στην άλλη,
τις ανάγκες μας κινούν την οικονομία. Και ύψιστη σημασία έχει ποια οικονομία θα βρεθεί με ασφαλές πλεόνασμα, ούτως ώστε να μπορέσει να επικρατήσει. Το ξέρω. Πάμε στη συνέχεια. Ούτως ώστε να μπορέσει να επικρατήσει μέσα στον εργοκαπιταλιστικό ανταγωνισμό. Ορίστε τι, οι Γερμανοί μέσα στην Αθήνα συγκρατήθηκαν εντέλος και αυτή τη στιγμή μπορούν και επιβάλλονται μέσα στην Ευρωζώνη και θα επικρατήσουν. Μάλιστα, οι Γερμανοί και οι Γερμανοί. Δηλαδή, για να βάλουν τα πράγματα στη θέση του, οι Γερμανοί ξανά το. Όχι, πες το ψέμα. Πες το ψέματα και μακαρούν στον πάτο μα. Όχι, όχι. Ο καπιταλισμό βρίσκεται σε θανάσιμη κρίση. Λευτέρη, μου έλα, θα κρυώσω το φαγητό. Ναι, με γυναίκα, σε λίγο, σε λίγο έρθω. Το ωραίο, yeah. Το πόρφιλε, μην ξεχάσει. Καλό. Τι θα δω να μέσω.